Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ οικονομίας. Θα σχολιάσουμε και θα παρουσιάσουμε όλες τις αλλαγές στο μέτωπο των φορολογικών δηλώσεων. Κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις σύμφωνα με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Χριστοφοράκη, πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου. Κύριε Χριστοφοράκη, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Χριστοφοράκη. Μάλιστα, ο κύριος Χριστοφοράκης βέβαια θα μας βοηθήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Κύριε Χριστοφοράκη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω, μια χαρά, καλό απόγευμα. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε μία-μία τις αλλαγές. Στο μέτωπο της φορολογίας έχουμε και τις φορολογικές δηλώσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αν μπορούμε να δούμε ακριβώς, αυτό ακριβώς, φορολογικού έτους 2020 σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή... Έχουμε επαναφορά της περσινής ρύθμισης με πρώτη δόση την 30 Ιουλίου, τη δεύτερη δόση την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου. Εδώ να πούμε ότι παράλληλα ανακοινώθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. Καταληκτική ημερομηνία έχει τις 27 Αυγούστου, μόνο που στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μην υποβάλουν τη δήλωση 30 Ιουλίου, αλλά στις 27 Αυγούστου ή μέσα στον Αύγουστο θα πληρώσουν δύο δόσεις μαζί και δεν θα λάβουν την έκπτωση του 3% που προβλέπεται σε περίπτωση που καταβάλουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος που προκύπτει. Μάλιστα. Πάμε και στην παροχή έκπτωσης 3% για φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι και τις 28 Ιουλίου. Όσα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην πρώτη καταληκτική ημερομηνία, 28 Ιουλίου, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον πάντα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος εφάπαξ, να λάβουν έκπτωση 3%. Να θυμίσω εδώ ότι αντίστοιχα πέρυσι η έκπτωση ήταν 2% και τελικά παρατάθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα ισχύσει το ίδιο. Δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου με την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι συνδικαλιστικό. Ως φοροτεχνική έχουμε ζητήσει το 31 ως λογική προθεσμία με δεδομένο ότι είμαστε ακόμα στις συνθήκες COVID. Τελικά το Υπουργείο ανακοίνωσε 27 Αυγούστου για τους φορολογούμενους που τους ενδιαφέρει. Εφόσον υποβάλλουν 27 Αυγούστου, θα πληρώσουν δύο δόσεις μαζεμένες και δεν θα λάβουν την έκπτωση που αναφέραμε πριν. Μάλιστα, έχουμε τώρα και την δυνατότητα καταβολής του ενίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του ΕΜΦΙΑ σε 6 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση το Σεπτέμβρη. Εδώ έχουμε επαναφορά της περσινής διάταξης. Με 6 δόσεις, ο φετινός ΕΜΦΙΑ θα καταβληθεί σε 6 μηνιαίες ισόπωσες δόσεις, πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο και τελευταία δόση τον Φεβρουάριο. Μάλιστα. Άρση φορολόγησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, δηλαδή. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι έστω και μία μέρα, έχει η σύμβαση εργασίας τους τεθεί σε αναστολή έστω και μία μέρα, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασία ή είναι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν υποστεί αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων τους λόγω COVID. Και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν έχουν φορολογηθεί με τα τεκμήρια, για αυτές τις κατηγορίες και μόνο για αυτές δεν θα ισχύσουν τα τεκμήρια διαβίωσης, ο τεκμαρτός υπολογισμός του εισοδήματός τους για τη φετινή χρονιά και μόνο. Μάλιστα, πάμε τώρα και στην προσάυξηση φόρου που προκύπτει αν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του εισοδήματος. Εδώ είναι μια λύση που είναι ημίμετρο από τη μεριά του Υπουργείου. Όσοι δεν έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι με την έννοια που αναφέραμε πριν και παρόλα αυτά δεν καλύπτουν το 30% του πραγματικού του εισοδήματος με συναλλαγές μέσω του πλαστικού χρήματος, εφόσον για το ποσό από 20 έως 30% σε αυτή την περίπτωση το πέναλτι που θα πληρώσουν από 22% θα μειωθεί στο 11%. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είχαν ζητήσει να μην ισχύσει για φέτος το μέτρο 30%. Δυστυχώς το Υπουργείο κατέληξε σε αυτό το ημίμετρο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην μείωση στο ίμιση για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση της προσάυξησης του φόρου. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση που αναφέραμε πριν. Αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι δεν θα επιβληθεί ο φόρος του 30%. Ναι. Σε όσους έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι, μάλλον δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν πληρώσει το 30% του εισοδήματός τους, του πραγματικού του εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές, εφόσον είναι πληττόμενοι. Για αυτούς δεν ισχύει το συγκεκριμένο πέναλτι. Μάλιστα, πάμε στα έκτακτα εισοδήματα. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι στον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος, με βάση το οποίο πρέπει να χτιστεί το αφορολόγητο 30%, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα εισοδήματα που έχουν λάβει φορολογούμενοι, τα επιδόματα ιδιωτικού σκοπού, τα επιδόματα αναστολών, η αμοιβή σε όσους έχουν ενταχθεί στην συνεργασία, ούτε η αποζημίωση που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, πρώτη-τελευταία παρέμβαση. Εισοδήματα από ενίκεια. Όταν αυτά δεν έχουν εισπραχθεί, τι γίνεται? Απλοποιείται η διαδικασία και αρκεί μόνο και μόνο μια κοινοποίηση εξοδίκου στο μισθωτήριο, ώστε αυτά τα ενίκεια, εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί, να μην φορολογηθούν. Και με τις χωριστές δηλώσεις? Δόθηκε παράταση, να θυμίσουμε ότι η ημερομηνία έλυγε 28 Δευτέρου για την επιλογή των φορολογουμένων να υποβάλουν χωριστή δήλωση οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Με την νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα αυτής της επιλογής έως και 6 Μαΐου. Κύριε Χριστοφοράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις κατευθύνσεις σας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.